Γεια σας! Σήμερα είμαστε ό,τι να είναι. Είμαι άρρωστη. Εντάξει, την τελευταία εβδομάδα είμαι χάλια, 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 χάλια. Έλεγα να μην κάνω βίντεο, αλλά πραγματικά θέλω πάρα πολύ να μιλήσω για κάτι. Και λέω να σου πω κάτι, ούτε πρόκειται να βαφτώ, να φτιαχτώ, να στήσω στο στούντιο και τέτοια. Κάθομαι εδώ πέρα. Μάρα προύψη. Έγινε κάτι. Λόγω του ότι αρρώστησα, έχει σχέση με αυτή τη χρόνια πάθηση που έχω και μου δημιουργεί κάποια προβλήματα. Τέλος πάντων, έχασα ξαφνικά απότομα κιλά. Δηλαδή, μέσα σε πολύ λίγες μέρες, απότομα. Και ξαφνικά όλοι γυρίσανε και μου είπανε, ρε εσύ, αδυνάτησε, σου πάει πάρα πολύ. Πες μου που μένεις, να σου στείλω στεφάνι για την κηδεία σου. Εγώ εντωμεταξύ δεν το είχα πάρει είδηση. Και έψαξα λίγο στο ίντερνετ κάτι πράγματα που είχαν σχέση με τα ιατρικά και το αν χάνεις κιλά και δεν ξέρω και εγώ τι. Και βρήκα πάνω στην αναζήτηση ένα άρθρο που λεγόταν, το μεταφράζω, τόσο βάρος πρέπει να χάσεις για να φαίνεσαι όμορφη. Εν τω μεταξύ, το χειρότερο είναι πως είμαι χλωμή, φαίνομαι καταπονημένη, δεν έχω δυνάμεις, δεν έχω ανάσες. Και το πρώτο πράγμα είναι, αδυνάτησες. Σου πάει πάρα πολύ. Καλά, δεν είναι πως έχω χάσει, παιδιά, τίποτα τρελό. Απλά για κάποιο λόγο έφυγε κάτι από το πρόσωπο, το οποίο δεν μου αρέσει κιόλας, γιατί εγώ έχω συνηθίσει άλλο στο πρόσωπό μου και άλλο. Ξέρω πως έχετε πάρα πολύ καλές προθέσεις, αλλά ποτέ, μα ποτέ, μην μπείτε σε κάποιον, έχασες βάρος και σου πηγαίνει. Μην μπείτε σε κάποιον, πήρες βάρος και σου πηγαίνει. Και εγώ πολλές φορές έχω σκεφτεί, α, ξέρεις τι, η συγκεκριμένη κοπέλα πήρε λίγο βάρος και γλύκινε το πρόσωπό της. Το έχω σκεφτεί. Αυτή η κοπέλα μπορεί να μην θέλει να πάρει βάρος. Δεν ασχολούμαστε με το βάρος του κόσμου, γενικά. Αυτό είναι αιμονή, είναι μια ψυχική διαταραχή το να ασχολείσαι με το βάρος του άλλου. Τώρα, όλοι οι υπόλοιποι, να κοιτάμε περιοδικά, να κοιτάμε τηλεοράσεις, να κοιτάμε YouTube και να λέμε αυτός πάχινε, αυτή πάχινε, αυτός αδυνάτησε, αυτή αδυνάτησε. Τα οποία μπορείς να τα πεις και σαν προσβολές, μπορείς να τα πεις όμως και σαν κομπλιμέντα. Δηλαδή, ξαφνικά έγινε κομπλιμέντο το λίπος σου αλλάζει θέσεις πάνω στο σώμα σου. Δεν έχεις με τι άλλο να ασχοληθείς. Ασχολείσαι με το δικό μου λίπος αυτή τη στιγμή. Είναι ανατριχιαστικό να ασχολείσαι με το λίπος του άλλου, με το τι συμβαίνει κάτω από το δέρμα του, πάνω από το μη. Ανάμεσα δηλαδή από το δέρμα και το μη, ασχολείσαι με αυτό το κομμάτι. Αλλά όχι πάνω στο δικό σου σώμα, πάνω στο ξένο σώμα. Είδα μια στατιστική, η οποία μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. 81% των 10χρονων κοριτσιών φοβούνται ότι είτε είναι παχές, είτε θα παχύνουν στο μέλλον. 81% των 10χρονων κοριτσιών. Και να πάμε στο άλλο άκρο. Παλιά υπήρχαν κάτι διαφημίσεις, 1950 ξέρω εγώ, που έλεγε, μήπως είσαστε υπερβολικά αδύνατες, έτσι θα πάρετε κιλά για να αρέσετε στους άντρες. Στατιστική νούμερο 2. Το 67% των ενήλικων γυναικών αγχώνονται πιο πολύ για την εμφάνισή τους παρά για τα οικονομικά τους, την υγεία τους, τις σχέσεις τους και την επαγγελματική τους επιτυχία. Το 67% παιδιά είναι πάρα πολύ. Δεν κάθομαι τώρα εγώ στο θρόνο μου να σας πω, αχ παιδιά, δεν μπορεί να σκέφτεστε έτσι. Όχι, καλά ξέρεις εγώ ότι έχω περάσει. Αν εγώ ήμουν πολύ εντάξει με τον εαυτό μου, θα μου λέγαν όλοι, αχ αδυνάτησες και σου πηγαίνει το πρόσωπο. Δεν θα με πείραζε αυτό. Θα ήμουν από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει, ούτε που το άκουσα. Με πειράζει όμως πάρα πολύ, γιατί σκέφτομαι, γιατί πριν ήμουν άσχημη. Αυτό που γίνεται με το μυαλό μου, πραγματικά με τρελαίνει. Είναι, λες,
και το μυαλό μου κάνει bullying στο σώμα μου. Μόνο έτσι μπορώ να το εξηγήσω. Λες και το μυαλό μου σαμποτάρει το σώμα μου. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι πάρα πολύ χαζό, γιατί το σώμα είναι αυτό το οποίο περιέχει όλα τα βασικά πράγματα. Αλλά μέσα σε αυτό το σώμα βρίσκεται η καρδιά σου, η ψυχή σου, ο νου σου, ο εγκεφαλός σου. Αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή, όσο κι αν το λίπος σου αρχίζει να αποκτά όγκο, αρχίζει έτσι να εκτοπίζει τα υπόλοιπα πράγματα γύρω σου, το μέσα σου παραμένει ολόιδιο. Αν ξαφνικά αδυνατήσεις απότομα γιατί κάτι έγινε, αυτά συμβαίνουν στη ζωή, κάτι έγινε και αδυνατήσεις απότομα, τι σημαίνει αυτό? Θα συρρικνωθεί ο εγκεφαλός σου και μετά δεν θα είσαι τόσο έξυπνος? Ή θα μικρύνει το μέσα σου, η καρδιά σου, η ψυχή σου και θα χαλάσεις σαν άνθρωπος? Επειδή το δοχείο αλλάζει, είναι εύπλαστο, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Λένε εντωμεταξύ για τις κοντές κοπέλες ότι τα ακριβά αρώματα είναι πάντα σε μικρά μπουκαλάκια. Να σας πω εγώ κάτι, τα καλύτερα αρώματα είναι στα πιο άσχημα μπουκάλια. Το έχω παρατηρήσει με τα αρώματά μου. Εγώ ας πούμε, φτιάχνω τα νύχια μου συνέχεια, φτιάχνω τα μαλλιά μου συνέχεια. Συνέχεια κάνω μάσκες, βάφομαι, φτιάχνομαι. Αν δεν μ' αρέσει κάτι πάνω στο πρόσωπό μου ας πούμε, θα πάω να το φτιάξω. Όχι για να αρέσω στον κομμενό μου, στη μάνα μου, στον πατέρα μου. Την αρέσω σε μένα, έχω μόνο μία ζωή και θέλω να τη ζήσω μέσα σε ένα δοχείο το οποίο θέλω εγώ να το διακοσμήσω. Δηλαδή, θέλω να του βάλω πάνω στρας και να το φτιάξω ωραίο. Θα του βάλω στρας. Θέλω να του κολλήσω αστεράκια, θα του κολλήσω αστεράκια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι περιποιούμε το δοχείο μου. Εγώ το περιποιήθηκα το δοχείο μου. Βέβαια, το δοχείο μου δεν ταιριάζει με τα δοχεία που βλέπω στην τηλεόραση. Γιατί τα δοχεία που βλέπω στην τηλεόραση έχουν πάνω καρδούλες και εγώ έχω αστεράκια. Όχι. Θα περιποιούμε το σώμα μου όπως εγώ κρίνω. Θα σας αφήσω με κάτι πάρα πολύ βασικό που το συνειδητοποίησα για τον εαυτό μου και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Άμα σας έλεγα να φτιάξετε μια λίστα με τα πράγματα που αγαπάτε περισσότερο στον κόσμο, ο εαυτός σας, σε ποιο νούμερο είναι? Μια ζωή, ό,τι και να γίνει, θα βομβαρδιζόμαστε συνεχώς με τα πρότυπα. Τα πρότυπα του τι είναι τώρα στη μόδα. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα πάρα πολύ όμορφο φίλτρο. Να το βάλουμε στον εγκέφαλό μας αυτό το φίλτρο. Να μπορούμε να λέμε, αχ, αυτή η κοπέλα είναι πολύ όμορφη. Μπράβο της. Όχι να λέμε, αυτή η κοπέλα είναι πολύ όμορφη, γιατί δεν είμαι σαν για αυτή, έχω είμαι χάλια. Εσύ είσαι αυτό που είσαι. Θέλεις να αλλάξεις το δοχείο σου, άλλαξέ το δοχείο σου. Αλλά όχι επειδή το έκανε η άλλη στο YouTube, η άλλη στο περιοδικό, η Kylie Jenner. Όλα αυτά πρέπει να μείνουν στο 2017. Ακόμα και για το 2017 ήταν too much. Και το 2018 να ξεκινήσει διαφορετικά. Όταν έφτιαχνα τη λίστα μου με τα πράγματα που αγαπώ περισσότερο στον κόσμο, εγώ δεν ήμουν μέσα. Θέλω να μου πατήσετε like στο βίντεο αν σας άρεσε, να πατήσετε εγγραφή για περισσότερα βίντεο. Θέλω να μου αφήσετε στα σχόλια να μου πείτε και για τη λίστα σας. Θέλω πολύ να μάθω. Μακάρι, μακάρι να είσαστε στις πρώτες θέσεις της λίστας σας. Αυτή είναι η καλύτερη, η πιο σημαντική ευχή που έχω να σας δώσω για το 2018. Και να με ακολουθήσετε και Instagram, γιατί μοιράζομαι πολλά πραγματάκια εκεί πέρα. Συνέρχομαι, γίνομαι κάθε μέρα όλο και πιο δυνατή, όλο και πιο δυνατή, όλο και πιο δυνατή. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Αυτά ξεπερνιούνται. Okay.